Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου, στην τρελοκουζίνα της Βασούλας, Βάσια Crazy Kitchen. Τι μου κάνετε και πώς είστε? Όλοι τρέχουμε πυρετοδός για να βγάλουμε πολύ ωραία καλούδια στα χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα τραπέζια. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε στο αρωματοπωλείο μου, Secrets Parfum, ομορφοκλησιάς 8 στην Καλογρέζα. Η αγάπη που μου δίνετε μου πλημμυρίζει την ψυχή μου και σε μέρες που δεν είμαι στα πολύ καλά μου, όταν μπαίνετε και λέτε η Βασούλα της καρδιάς μας και η συνοθετά της καρδιάς μας και έρχεστε με γεμάτα χέρια, εμένα αυτό μου ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη και νομίζω ότι κάτι καλό έχω κάνει. Λοιπόν, έχω βάλει 2 μασκαρπόνε, όλα τα υλικά πάντα υπάρχουν κάτω στο κουτί περιγραφής που λέμε πατήστε τα υλικά δοκιμένου στο site μας και είναι αναλυτικά τα πάντα. Οι διαστάσεις σαψιών, πώς ψήνουμε, πώς παγώνουμε και τα υλικά. Οπότε έχω 2 μασκαρπόνε εδώ πέρα. Θα ρίξω και 3 κουταλιές άχνη γενναίες. Και τώρα θα μπει και το μαγικό υλικό φυσικά, ξέρετε ποιο εννοώ. Πραλίνα φουντουκιού. Όποια μάρκα θέλετε. Θα πάρω το μίξερ μου, παιδιά, για να χτυπήσω την πραλίνα. Και θα δείτε μετά τι φανταστική μπισκοτόρτουρτα θα κάνουμε για τον μπαμπακούλη που κλείνει τα 73. Τρέχω, όπως πάντα. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα και το μίξερ χειρός, αστέρια μου, για να γίνει η μους νουτέλα. Αφού έγινε η μουση, η νουτέλα, η υπέροχη του ονείρου που παίρνετε το κουτάλι και την τρώτε έτσι, θα δείτε τώρα τι συγκλονιστική, εύκολη μπισκοτόκρεμα θα σας κάνω που δεν θα πιστεύουν ότι είναι από τα χεράκια σας. Και επειδή στις γιορτές πρέπει να μοσχομυρίζουμε και να γεμίζουμε όλο τον κόσμο με τα αρώματά μας, Secrets Parfum, ομορφοκλησιάς 8 στην Καλογρέζα, αν θέλετε αρώματα ποιότητα, αν θέλετε αρώματα με ένταση, διάρκεια και πιστότητα 100%. Αφού κάναμε τη μου στην νουτέλα, τι κάνουμε? Παίρνουμε ένα πτυμπέρ, το βουτάμε στιγμιαία. Και όταν λέω στιγμιαία, το εννοώ. Παίρνουμε άλλο ένα πτυμπέρ, στιγμιαία. Και τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, ενδιάμεσα θα βάζουμε μους νουτέλα. Θα το κάνουμε σαν σαντουιτσάκι. Αυτό θα το στρώνουμε στη φόρμα μας. Τώρα θα δείτε ακριβώς πώς θα το κάνω. Τούρτα. Θέλουμε μία φόρμα που ανοιγοκλίνει, έτσι. Θα βουτήξουμε το μπισκοτάκι μας στιγμιαία μέσα στο γάλα, όπως σας έδειξα και πριν. Όταν λέω στιγμιαία, εννοώ έτσι, παιδιά, μπαπ, και το βγάλεις. Λοιπόν, και θα βάλουμε μέσα νουτέλα και θα το κλείσουμε σαν σαντουιτσάκι. Και αφού φτιάξαμε την τούρτα μας, είδατε, θέλουμε μία φόρμα που ανοιγοκλίνει, σαντουιτσάκια και γύρω γύρω. Τώρα, ό,τι μου έμεινε, τη στρώνω από πάνω να γίνει μία ωραία κρεμούλα και θα έρθω να χτυπήσουμε την κρέμα γάλακτος με λίγο άχνη να την κάνουμε σαν τη γη για να τη ρίξουμε από πάνω και από πάνω θα δούμε πώς θα διακοσμήσουμε. Θέλουμε τουλάχιστον 4 ώρες στο ψυγείο με 5 και το καλύτερο για μένα είναι να τη φτιάξετε από την προηγούμενη μέρα. Όλα τα υλικά τα βρίσκετε πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής που λέμε πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνετε στο site μας vasiacrazykitchen.com, φυσικά στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο και σας περιμένω
θέλω να έρθετε και στη σελίδα μου που από εκεί ξεκίνησα, Τρελοκουζίνα της Βασούλας στο Facebook. Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, πολλά live και λέμε διάφορα. Οπότε η μους νουτέλα που περίσεψε τη στρώνω πολύ καλά από πάνω. Θέλω για να γίνει σαν τη γη κρέμα γάλακτος παγωμένη, και εγώ χρησιμοποιώ πάντα την Αντόρο ενό sponsor γιατί μου δίνει απίστευτο αποτέλεσμα. Οπότε θα στρώσουμε τώρα και τη σαντιγή παρέιτσα. Πάμε να φτιάξουμε για 100η φορά τη σαντιγή που λέτε κάποιες κοπέλες ότι δεν την πετυχαίνετε. Καταρχήν θέλουμε κρέμα γάλακτος για ζαχαροπλαστική με όλα τα λιπαρά και δεν θέλω κρέμα γάλακτος light ή για ζυμαρικά. Εγώ χρησιμοποιώ την Αντόρο, την έβαλα εδώ, πρέπει να είναι παγωμένη. Εάν θέλετε να είναι λίγο γλυκιά μπορείτε να προσθέσετε 2 κουταλιές σάχνη ζάχαρη. Εγώ δεν θέλω γιατί έχουμε βάλει και μερέντες, έχουμε βάλει και άνοι και τα πάντα. Οπότε κρύα παγωμένη κρέμα γάλακτος Αντόρο ζαχαροπλαστική. Γρήγορο χτύπημα, δυνατή ταχύτητα και έχετε την πιο ωραία σαντιγή. Πάμε να την κάνουμε. Και αφού η σαντιγή μας έγινε σύννεφο σε 5 λεπτά, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε αυτό που σας λέω και να μην γίνει. Μην φοβάσαι, παιδιά, μην παίρνετε έτοιμη σαντιγή, γιατί είναι νερουλή, είναι χάλια. Λοιπόν, πάμε τώρα να διακοσμήσουμε αυτήν την τούρτα του μπαμπά μου, που την κάνω με πολύ αγάπη, γιατί θέλω να σας στηρίξω για τα χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα τραπέζια. Παιδιά, δεν υπάρχει κάποιος στον κόσμο που να μην αγαπάει μπισκοτό γλυκό, γι' αυτό είπα να την κάνουμε εδώ παρέιτσα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάθε μέρα έρχεστε στο αρωματοπολείο μας Σύγκρες Παρφάμ όμορφο κλεισιάς 8 στην Καλογρέζα. Αρώματα ποιότητα, αρώματα με ένταση, διάρκεια αναλύωτη και πιστότητα 100%. Έχω εκπληκτικά αρώματα που δεν έχουν άλλα αρωματοπολία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με εμπιστεύεστε και με τιμάτε. Φέρνω τώρα την τούρτα αφού φτιάξαμε τη σαντιγή μας. Να δείτε, θα βάλουμε τώρα και τη σαντιγή από πάνω. That's it. Αυτό, παιδιά, είναι όλο. Θα γίνει χαμός, παιδιά. Θα τη δει ο Τάσος ή θα τρελαθεί το παιδί. Οπότε απλώνουμε πολύ καλά την σαντιγή από πάνω στην τούρτα του μπαμπάκα μου και θα δω πώς θα τη διακοσμήσω. Σας ξαναλέω ότι η καλύτερη λύση, αστέρια μου, είναι να την φτιάξετε από την προηγούμενη μέρα. Αλλά αν δεν προλαβαίνετε όπως εγώ που τρέχω σαν την τρελή και σε 5 ώρες είναι έτοιμη. Λοιπόν, θα τη διακοσμήσω, παιδιά, με τα αστέρια που έχω πάρει από το Lidl. Σαν ένα αστέρι που είναι και ο μπαμπάς μου, για να τα φάει και αυτά. Ο Τασούλης, ότι είναι σοκολάτα, παιδιά, γίνεται χαμός. Διακοσμήστε όπως θέλετε. Μπορεί να θέλετε να λιώσετε από πάνω πραλίνα φουτουκιού. Να κάνετε κανένα ό,τι θέλετε. Εγώ βιάζομαι πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα αστέρια που έχω πάρει από το Lidl. Το Lidl δεν μας κάνει τίποτα. Τον έχουμε μάθει σε όλο τον κόσμο για το μασκαρπόνε. Δεν δίνει κανένα δωράκι να σας δώσω. Λοιπόν, αστεράκι τούτα για τον μπαμπάκα μου. Μπαίνει στο ψυγείο και θα τη σβήσουμε όλοι μαζί στο ραβδί.